Βλέπετε και ένα εντυπωσιακό πλάνο από τον drone της Crete TV, αμφιθεατρικά το γήπεδο του Τυμπακίου και η γύρω περιοχή. Βεβαίως ακόμα τα χιόνια είναι πολύ κοντά στην οροσειρά του Ψιλορίτη και όχι μόνο. Η εμπειρία περισσεύει, όπως ασφαλώς και ο χαρακτήρας που έχουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για να ανταποκρίνονται σε τέτοια παιχνίδια. Η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους που έχουν μπει καλά στο μάτς. Ο Μιλωνάς θα απειλήσει, θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που δεν προλάβαμε να πούμε ότι ο Ρωμανός μπήκε δυνατά και με αυτό τον χαρισματικό σκόρερ, εσείς βλέπετε πως ανενόχλητος έφερε την μπάλα εκεί που την ήθελε, στο δεξί. Πήδηξε για την κεφαλιά ο Γιακουμάκης, τώρα όμως ο Ζαφίρης έχει χώρο και είναι επικίνδυνος. Ζαφίρης θα πλασάρει πολύ ωραία έξοχα για το 1-1. Ο Ζαφίρης, ο οποίος έδειξε εδώ την κλάση του, αν μη τι άλλο, πέτυχε ένα γκολ, να μου επιτρέψετε να πω, βγαλμένο από άλλη κατηγορία. Ένα πολύ όμορφο τέρμα. Έχετε και πάλι τη δυνατότητα για ένα πανέμορφο πλάνο από το drone της Crete TV, αμφιθεατρικό από την κομμόπολη του Τυμπακίου και τον Μεσαρίτικο Νότο, τον Νότο του Ηρακλείου. Μανώλη για τον Ρωμανό. Η μπάλα γυρνάει εκεί που είναι εύκολη υπόθεση, το 1-2 για την ομάδα της Ελιάς. Αυτή την αντεπίθεση η ομάδα της Ελιάς φτάνει σε δεύτερο γκολ με σκόρερ το Μαυρομάτι, το πρώτο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το γύρισμα, ιδανικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαμε ποια ήταν, πώς άναψε αυτή η φλόγα, ποια ήταν η σπίθα. Το Μαυρομάτι να πέφτει. Κόκκινη στο Μαυρομάτι, κόκκινη στο Κουρουθιανάκι. Και στον Κουρουθιανάκι. Ναι.